Ιστορία, τρίτης δημοτικού, μέρος δεύτερο, προϊστορία. Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα, ενότητα 10, ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Έξι. Η τέχνη των Μυκηναίων. Οι Μυκηναίοι εντυπωσιάστηκαν από την τέχνη των Μινωητών και πήραν πολλά από αυτούς. Θαύμασαν τις τοιχογραφίες της Κνωσού και άρχισαν κι αυτοί να στολίζουν τα ανάκτορα και τα σπίτια τους με τοιχογραφίες. Ενώ όμως οι Μινωήτες ζωγράφιζαν συνήθως ειρηνικές σκηνές από τη φύση, οι Μυκηναίοι ζωγράφιζαν με πολύ μεγάλη τέχνη σκηνές πολεμικές, σκηνές από κυνήγι και από ιερές τελετές. Οι Μυκηναίοι αγκιοπλάστες κατασκεύαζαν πολλών ειδών αγκία που τα ζωγράφιζαν όμορφα και τα πουλούσαν σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Έφτιαχναν αγκία και από κρίσταλο. Με ιδιαίτερη τέχνη οι μεταλλοτεχνίτες δούλευαν τα μέταλλα και έφτιαχναν χάλκινα αγκία και σκεύη, πανοπλίες, μεγάλα ξύφη με στολισμένες λαβές και μικρότερα μαχαίρια στολισμένα με χρυσά λουλούδια, πουλιά και σκηνές κυνηγιού. Έφτιαχναν χρυσές προσωπίδες για τους νεκρούς, χρυσά κύπελα και πλήθος κοσμήματα που τα θαυμάζουμε ακόμα και σήμερα. Οι γλύπτες έφτιαχναν αγαλματάκια από πυλό και ελεφαντόδοτο, αλλά και μεγαλύτερα γλυπτά από πέτρα, όπως το πέτρινο ανάγλυφο των δύο λιονταριών που στολίζει την είσοδο της Ακρόπολης των Μυκηνών. Οι Μυκηναίοι ή Αχαιοί απέκτησαν μεγάλη δύναμη και πλούτη. Μετά τον Τροϊκό πόλεμο όμως άρχισαν να χάνουν σιγά σιγά τη δύναμή τους. Όμως η λάμψη του πολιτισμού τους μένει για πάντα άσβεστη και προκαλεί και σήμερα τον θαυμασμό μας. Παράθεμα 3. Το μουσείο. Αν θέλεις να δεις από κοντά τα έργα τέχνης των Μυκηναίων, κάνε μια επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Αν δεν είσαι βιαστικός και τους δείξεις ενδιαφέρον, είναι σίγουρο ότι τα αντικείμενα αυτά θα σου μιλήσουν. Αν αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη, μπορεί να ζωντανέψουν και να σου πουν την ιστορία τους. Αν σταθείς και τα παρατηρήσεις με προσοχή, θα ανακαλύψεις μερικά από τα κρυμμένα μυστικά τους.